Ωραία. Πώς το βλέπεις στο YouTube, την όλη φάση? Εργατικά, επαγγελματικά το βλέπω. Επαγγελματικά πια. Ναι. Επαγγελματικά από την αρχή το ξεκίνησε ή κάποια στιγμή λες α, το κάνω. 10 χρόνια το κάνω. Αλήθεια τώρα. Ναι. Απλά Ελλάδα όχι, δεν το ξέρουν. Α, είχες ξένο κανάλι. Ναι, ναι. Α, μεγάλο, εκατομμύρια. Εκατομμύρια views. Όχι, 600 κάτι χιλιάδες. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Τι είπετε. Α, ναι, και δεν μιλούσε εκείνο. Ίσως από αυτό που δεν μιλούσε, έτσι. Ίσως στο κανάλι εκείνο μιλούσε ή μιλούσε αγγλικά. Ρώσικα. Ρώσικα. Ξέρω ρώσικα, ναι. Νταβάριτς. Νταβόλ κομεράντ. Πριβιέτ πακά. Ντόμπρο γιούτρο. Σε 9-5 είσαι σήμερα. Φαντάζω πόσο καιρό έχει να με δει. Που δεν ξέρει ότι έχω αλλάξει εξοπλισμό. Έχω αλλάξει εξοπλισμό. Πόσο καιρό έχει να έρθει να κάνει βίντεο, θα λε. Άσε τον πρόλογο σε μένα. Αφού ντρέπομαι να έρθω, δεν έχω κάτι να πατήσω. Τώρα που θα φτιάξω το ΜΚ3, αλλού πάω και το δίνω. Αλλού πάω και το δίνω. Είμαι Κόμπρα Κάι. Λοιπόν, θα δώσει μέτρα, ρε. Κάτσε να έρθω από εδώ που είναι το φως. Δεν μπορούμε. Γιατί? Ξέρετε ότι έχουμε κάποιους πολύ πολύ δυνατούς χορηγούς που μας στηρίζουν τα τελευταία χρόνια και ένας από αυτούς είναι η EMD Performance Oils από το Βέλο Κορινθίας. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα χορηγών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θεωρώ ότι στον τομέα τους ο καθένας είναι από τους καλύτερους. Παρόλο ας πούμε, που η EMD Performance είναι στο Βέλο, στέλνει σε όλη την Ελλάδα ειδίκευση στα λάδια. Λάδια δικά της φοράμε στο Σούπρα και θα ξαναφορέσουμε δικά της. Όταν λέω δικά της, όχι παραγωγής, είναι branded όλα, έτσι, επώνυμα, εγγυημένα για την ποιότητά τους. Δεν υπάρχουν αντιγραφές και χαζομάρες. Είναι σοβαρή εταιρεία. Προσφορές έχει σε μεταφορικά, πάνω από 50 ευρώ νομίζω, θα σας γράψω όλες τις προσφορές εδώ πέρα. Θα δώσω και τα στοιχεία της εταιρείας. Και αυτή τη φορά μας στείλανε, γιατί φανταστείτε ότι καταλάβανε ότι πλησιάζουμε στην αλλαγή λαδιών του FD και ακούσαν ένα βίντεο που είχαμε πει ότι οι ρότορες έτσι πώς δουλεύουν, κάνουν πολύ δίληση το λάδι τους με βενζίνη και μυρίζει βενζίνη και θα το τσεκάρω αυτή τη στιγμή, κάτσε και μην έρθεις κοντά. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, α, μπράβο, είναι κράτα λίγο λεπτά. Να βγάλω κάπως από εδώ, πάνω από εκεί βασικά αν μπορείς. Να βγάλω λίγο το δίκτυ. Η στάθμη είμαι σίγουρος ότι θα είναι σωστά, αλλά θα βρωμοκοπάει η βενζίνη και θα το τσεκάρουμε. Η στάθμη είναι σχεδόν full. Μυρίζει βενζίνη. Λοιπόν, γι' αυτό και τα αλλάζω κάθε 5.000 χιλιόμετρα, μπορεί και λιγότερα. Επίσης, θα σας δείξω τι λάδια μας έστειλαν, χορηγία και φιλτράκι. Κάτσε να ξαναπροσπαθήσω να το βάλω αυτό εδώ μέσα. Στο FD εδώ είναι μια μαγεία να το βάλεις. Και όμως ο χειρούργος το βάλε. 40 χρόνια εμπειρία, φούρναρης. Και επειδή ετοιμαζόμαστε να ανεβάσουμε 1,5 bar, αν θυμάστε αυτό δουλεύει τώρα στο 1,3, έχουμε το turbo που χάνει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλουμε να πάμε 1,5 bar. Να δούμε τι κάνει και μετά να φτιάξουμε το τούρμπο και να δούμε πού θα πέσουν και οι στροφές. Οπότε, οκ, okay, κλείστο σιγά σιγά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό, ο οποίος μας έστειλε Original Amp Soil, λαδάκι, 1060, πολύ σπάνιο το συγκεκριμένο. Και να σας ξαναεξηγήσω κάτι που το έχω πει πολλές φορές στα βίντεο μου, αλλά πάλι βλέπω κάποιοι μπερδεύεστε. Έχω τύχει ακόμα και μηχανικούς να μπερδεύονται. 1060, τι σημαίνει, θες να κάνει zoom, έχεις και το zoom, θυμάσαι πώς κάνει zoom. Μαθαίνει. Λοιπόν, 10W60. Το 10W, το W σημαίνει winter. Αυτό είναι το εξόδες του, δηλαδή το πόσο παχύρευστο είναι. Το 10 είναι όταν είναι κρύο στους 0 βαθμούς Κελσίου. Πόσο παχύ είναι. Έχει μια ρευστότητα, ένα εξόδες 10. Είναι πολύ παχύ. Αν βάλεις 20, είναι ακόμα πιο παχύ. Αν βάλεις 30, δηλαδή 30W, λέμε τώρα, είναι ακόμα πιο παχύ. Αυτό σημαίνει ότι με το που βάζεις μπρος στο αμάξι σου 0 βαθμούς, το χειμώνα 0 μπορεί να μην έχουμε, αλλά 5 πάλι είναι σχεδόν το ίδιο εξόδες. Το λάδι έχει μια, είναι σαν, να το πω, σαν μέλι, είναι παχύρευστο. Εμείς θέλουμε στην Ελλάδα, που δεν έχουμε πολύ κρύο χειμώνα, δηλαδή μείον 30, okay, θέλουμε ένα λάδι δεκάρι, 10W, δηλαδή για μένα αυτό είναι το must, okay, 0 ή 10 θα έλεγα, όχι πιο παχύ, όχι 20, γιατί μετά με το που βάζεις μπρος, δεν πάει γρήγορα το λάδι σε όλα τα, το σύστημα ακριβώς. Μικρή αγωγή που έχει το μοτέρ μέσα παντού, τριπούλες στα κουζινέτα, ναι, δεν πάει. Ναι. Και με το που είναι κρύο, το τρως. Δεν χωράει το ναι. Λάδι να περάσει. Αυτό είναι το κρύο, οπότε δεν βλέπω λόγο να πάρει κάποιος πάνω από 10. Αλλά το δεύτερο νούμερο είναι το μαγικό και είναι στους 100 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή όταν το λάδι βράζει, είναι ζεστό το μοτέρ, το εξόδες του.
Βλέπετε ότι οι περισσότεροι βάζουν 40, το οποίο είναι OK. 30 είναι λεπτό. Στην Ελλάδα που έχουμε μια ζέστη όλο τον χρόνο, ειδικά το καλοκαίρι, εγώ προτιμώ τα πιο παχύρευστα λάδια, με μεγαλύτερο εξώδες. 40-50. Τώρα θα μου πεις εδώ γιατί βάζεις 60. Στο συγκεκριμένο βάζω 60 γιατί οι ανοχές που έχει κάνει ο Αδάμος όταν το έφτιαξε, επειδή το ήθελε να αντέξει θερμοκρασίες, πίεση, γιατί θα το πάμε 1,5 μπάρ, ίσως και 1,6, και όλα αυτά τα έχει στο μυαλό του. Οπότε όταν το έφτιαξε, μου λέει: σου έχω αφήσει ανοχές χαλαρές, έτσι ώστε όταν ζεσταθεί πολύ το μότερ μέσα και γυρνάει με δύναμη και βγάζει άλογα και με έχει πίεση 1,5 μπαρ μέσα, να έχει ανοχές, να μην ακουμπήσει τίποτα, να μην σφίξει. Κατάλαβες, να μπορεί να διασταλθούν όλα. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θες και παχύ λάδι για να τα κρατάει σταθερά. Okay. Οπότε, ενημέρωση. Για να τα γεμίζεις τους. Ναι, γιατί αυτό τώρα όταν μέσα πυρώνει το μοτέρ και δίνει δύναμη και βγάζει άλογα, okay, από 1300 κυβικά. Βγάζεις, ξέρω εγώ, 550-600 άλογα, θες ένα λάδι που να αντέχει, να μην γίνεται νερό. Ένα 30 ανέβαζα, ή ακόμα και ένα 40, με το που θα πήρωνε το μοτέρ αυτό και ο ρότορας ανεβάζει, ξέρω εγώ. Ναι, γίνεται νερό. Και εκεί έχεις τα κουζινέτα που γυρνάνε και δεν θέλεις έστω και λίγο να γίνει λεπτό. Συν το ότι, αυτό είναι μυστικό, στα ρωτόρια, ειδικά όταν τα έχεις έτσι custom ported και τα σχετικά, που βρωμάει βενζίνη το λάδι τους, αυτό σημαίνει ότι μπαίνει βενζίνη, όπως είπα πριν, στο λάδι και το κάνει πιο ρευστό. Όταν βάζεις βενζίνη στο λάδι, μετά από λίγο χάνει την λιπατική του ικανότητα, όχι μόνο γιατί έχεις βενζίνη αντί για λάδι, αλλά γίνεται και πιο ρευστό. Δηλαδή εκεί που έχεις 40, ας πούμε, μπορεί να σου γίνει 30 ουσιαστικά. Γιατί έχει χαλάσει, έχει νερώσει από τη βενζίνη. Ενώ άμα έχεις 60, θα σου το κρατήσει πιο παχύρευστο. Άντε να πέσει το 50, πάλι έχεις παχύ λάδι. Αυτές είναι οι δικές μου επιλογές, παιδιά. Άμα θέλετε, ακούτε τις συμβουλές μου. Αν δεν θέλετε, όχι. Τώρα μην πάτε στο οποιοδήποτε αμάξι καθημερινό, ένα απλό αμάξι και το βάζετε 60. Όχι. Αλλά ξαναπάμε στο χορηγό, MD Performance Oils. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στοιχεία τα έβαλα πριν, τα ξαναβάζω εδώ πέρα. Για μένα αξίζει να μπείτε στο site, να δείτε τις τιμές που έχει και να παραγγείλετε σε όλη την Ελλάδα που και να βρίσκεστε λάδια. Θα σας έρθουν σε 1-2 μέρες και έχετε την εγγύηση ότι όλα είναι original. Okay, που είναι σημαντικό στην εποχή μας γιατί έχουμε γεμίσει. Να μην πω. Made in the USA. I'm soil superior. Και έχουμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5. Θα μας περισσέψει και μισό για να έχουμε. Και φιλτράκι MAN filter, γιατί είναι φορτηγίσια η τουρμπίνα. Και αυτό δωρό στη χορηγία. Okay, heavy duty, μεγάλη ροή. Δεν έχω κάτι να πω. MD Performance, παιδιά. MD Performance. Θα κάνει focus. Κάνει. Ευχαριστούμε τον χορηγό. Να ξέρετε ότι όποιο χορηγό δουλεύω δεν είναι συνεργάζομαι, δεν είναι κάποιος έστειλε κατευθείαν, οκ, okay, έλα στείλε και αυτά. Τους ελέγχω όσο μπορώ, είμαι σίγουρος για αυτά που πουλάνε, είμαι σίγουρος στην εξυπηρέτησή τους και τα μεταφορικά μέσα και όλα τα σχετικά. Οπότε υπάρχει και μια, να το πω έτσι, εγγύηση ότι τους εμπιστεύομαι εγώ. Ανεξαρτήτως, δεν βάζω οποιοδήποτε. Υπήρχαν και χορηγοί εταιρείες που δεν συνεργαστήκαμε γιατί δεν ήθελα, δεν έβρισκα το λόγο. Αλλά συγκεκριμένους για τα λάδια και άλλους χορηγούς, τώρα δεν θα ονοματίσω για άλλα είδη στα αμάξια που έχουμε, να ξέρετε ότι είναι εγγύηση. Και βλέπετε ότι είναι από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε Βέλο, Κορινθίας, καλά το είπα. Και Κρήτη έχουμε, Αλεξανδρούπολη έχουμε γενικά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον χορηγό. Σύντομα το πρόγραμμα για το FD λέει: αλλάζουμε λάδια, ανεβάζουμε και πίεση με φρεσκαδούρα λάδια για να υπάρχει καλή. Και μετά τελευταίο κερασάκι, απλά βγάζουμε την τουρμπίνα, την πλανάρουμε για να κάτσει καλά μηχανή να μην παρπαρίζει. Αυτά. Πάντως το αμάξι με αυτή τη στιγμή το FD πραγματικά, παιδιά, είναι τρομακτικό. Και άντε, εμένα, δείτε, ρωτήστε τον κύριο εδώ πέρα. Και ίσως στο 1-3 μόνο, έτσι. Σκέψουμε όλοι στο γύρο στο 1-5. Αυτά. Φιλιά. Ω, ναι. Λέγε, κύριε Άλεξη. Τίποτα, σας βλέπω στο φυσικό σας περιβάλλον, πώς κινείστε. Πάμε να παρατήσουμε. Τι είναι αυτά τα ρομποτικά που έχετε εκεί πέρα, ενισχυτές. Δεν ξέρω. Είναι ωραία εργαλεία αυτά. Μας βοηθάνε να κάνουμε τις λειτουργίες. Σαν εξοσκέλετον είναι. Είναι το βάζεις. Έτσι, σαν εξοσκέλετον είναι, όντως. Είναι ωραίο, ναι. Καλώς ήρθατε, Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα και από το κορίτσι πίσω. Ποιο κορίτσι πίσω. Είναι το πιο light που βρήκα να βάλω. Την πρώτη μέρα μας έβρεξε. Ναι, αλλά καθάρισε ο δρόμος που πήγατε και κάνετε τις δοκιμές σας. Ναι. Αυτό σας το είπα σήμερα, εγώ και δεν το είχα σκεφτεί, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος που πήγατε είναι καλός. Τώρα αλήθεια. Ναι. Αφού άνοιξε την κάμερα, τι είναι. Ναι, δεν γίνεται. Είμαστε εδώ 3 ώρες να έχει κάνει γκίχ και τώρα θα γκρεμίσουν το μαγαζί. Ναι, δώσε πόνο, δώσε.
Είχαμε το Feng Shui τόση ώρα ήρεμα, ωραία. Είδα τη ώρα που κυλήσαν όλα. Τρέχουν τα νερά από τους σωλήνες. Τα έχω φτιάξει εγώ έτσι. Και υπάρχουν μέρες. Εγώ καταλαβαίνω ότι τρώει οικοδομή, να ξέρετε. Υπάρχουν μέρες που όταν έχει πολύ κίνηση, ξέρω ότι φάγανε όλοι κάτι ή στις γιορτές, άμα δείτε. Δηλαδή τώρα 28η την Κυριακή. Άμα έρθει το απόγευμα, γίνεται χαμός εδώ. Νερά από εδώ, νερά από εκεί. Νερά από εδώ, νερά από εκεί. Ναι, είναι τρεις σωλήνες από κάθε γωνία της οικοδομής. Είναι ένας σωλήνας εκεί πίσω που έρθει από εκεί, ένας από εκεί και ένας από πίσω μας που περνάει από εδώ. Νάτος. Και ξέρω, από εκεί έχει παππούδια, από εκεί έχει πιο νέους, ξέρω ότι. Ναι, αλλά λένε ότι άμα ακούσει νερό να κυλάει είναι καλό. Λοιπόν. Ναι. Να πω και για το δρόμο, γιατί σας έχω πάρει μονόδερμα. Πήγατε, κάνετε κάποιες δοκιμές σε γνωστό μέρος στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο είναι ωραίο, ο δρόμος είναι σε αδιέξοδο, δεν είναι ενοχλή το. Πώς το λένε, στο κυκλοφοριακό, ναι, δεν είναι ακριβώς. Αλλά είναι πολύ σκόνη η περιοχή. Και αν πάτε, δηλαδή είχε καιρό να βρέξει τώρα, θα πηγαίνετε χωρίς τη βροχή, πριν τη βροχή, δεν θα πατούσε τίποτα, ούτε χιλιαράκι. Είστε τυχεροί γιατί έβρεξε καλά. Και μετά πήγατε, είχε πληθεί και ήταν πολύ καλύτερα. Αυτά. Κουμπλέ, ναι, κουμπλέ. Πώς... Τώρα ήθελα να πω εγώ το εξής, ναι. Από τα 20 άτομα της λίστας... Αυτό πήγαν σε ρωτήσω. Ναι, για να μην μας παρεξηγήσουν, ναι, ο κόσμος. Γιατί νομίζαν ότι θα ακυρωθεί το event. Δεν ακυρώθηκε. Εμείς κάναμε άλλα άτομα και τα άτομα της λίστας δεν έχουν έρθει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό όμως. Είχατε μιλούσε με 20 άτομα που σας είπαν να βάλουμε στη λίστα και αυτό, δεν ήρθε κανένας από αυτούς. Ήταν δύο. Από τα story μας ήταν και story ανεβάσαμε. Δεν ξέρω. Ναι, τη λίστα πώς τη φτιάξατε. Σας στέλνανε αυτή τα story μηνύματα και εσείς μειώνετε άτομα. Ναι, και γιατί δεν ήρθαν, σας στείλανε, γιατί ή απλά. Και κλασικά ξέρετε, με το που φτάσουμε Αθήνα με το καλό θα μας πούνε. Ρε φίλε, το. Όχι, θα αρχίσουν σαν τα ποδήλατα και όλοι. Είχε σκάσει τον τρικούλερ μου. Ξαφνικά δεν έπαιρνε μπρος. Το ένα λάστιχο με έπαθε φουιτ. Έπαθα φουιτ. Η σκάστρα δεν δούλευε. Ναι. Είχα διαρροή από το κολάρο. Αυτά. Πάμε να μετρήσουμε και τα εργαλεία στο δικά σου, να δούμε τι. Ναι, πρέπει να κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Να πούμε εδώ ότι έχουμε και ένα guest. Την κουτσή Μαρία έχουμε εδώ πέρα. Έχει έρθει με δύο πατερίτσες. Είναι double, είναι δικίνητος είναι. Είναι και 0,20. Bye πατερίτσας. Bye turbo. Ναι, bye. Περάσατε καλά. Δύσκολα. Ναι, αλλά και δουλειά έχουμε. Κάνατε αυτό που σας είπα να μην κάνετε. Ναι, πήγαμε κέντρο, όσο πιο κέντρο γίνεται. Ναι, τους λέω όταν έρθετε. Τρώμε τουλάχιστον ένα. Ελάτε λίγο ανατολικά κοντά στον καράζ, γιατί είναι και πολύ κεντρικά, δηλαδή από εδώ κινείσαι παντού. Και ακόμα και από εδώ, άμα φύγει για εκεί που πήγατε, που είναι μακριά, πιο γρήγορα θα φτάσει. Γιατί έχουμε τον περιφερειακό μπαμπάμ. Ενώ από την πόλη μέσα πρέπει να περάσετε όλους τους δρόμους μέχρι εκεί. Είναι σαν το κέντρο στο δικό μας. Ναι, σας είπα, ελάτε λίγο ανατολικά. Είναι όλα εδώ χαλαρά. Καλύτερα και πάρκινγκ θα βρείτε και αυτά. Και πήγανε πιο κέντρο πεθαίνεις. Πάθαμε και μάθα. Έτσι, την επόμενη φορά πέρα, τώρα. Άλλη φορά θα ξέρουμε. Το κανονίστε πόσο καιρό αυτό το... Δύο μέρες. Όχι, ρε, αφού έχουμε μιλήσει εδώ και... πολύ καιρό. Εντάξει, όλο κάτι συνέβαινε. Πριν το καλοκαίρι, πριν το Πάσχα. Ναι, κάτι συνέβαινε, πριν το Πάσχα. Πριν κάτι συνέβαινε. Σχεδόν χρόνο κλείσαμε. Λέγαμε, θα περάσει το Πάσχα, θα έρθουμε... Μετά... Όλο κάτι στραβάει, συμβαίνανε και σε εσάς και σε εμάς και σε γενικά. Όλοι μετά, μπήκαμε κάτι δουλειές άλλες. Βροχές. Ναι, βροχές. Με τις βροχές τι γινόταν. Αυτό πάλι, ναι. Κόπη και λάδα στα δύο. Χέρι. Άστα. Να το. Το νιώθεις. Πέρι κάπου... κάπου από εδώ έρχεται η τέτοια τώρα. Την νιώθω. Ξέρω, περνάω πίσω. Να το σου. Αυτά. Πόσα μάμα ξεμετρήσα τώρα. 18. Και τρία τα δικά μου. 21. 22 τον Τρακατέλη. 23 θα σας πούμε κάτι ακόμα και έχετε κι άλλο. Μπορεί αν προλάβουμε σήμερα να ανεβάσουμε ένα story να πάμε πάλι στο διάσημο σημείο. Ωραία. Πώς το βλέπεις το YouTube, την όλη φάση. Εργατικά, επαγγελματικά το βλέπω. Επαγγελματικά πια. Ναι. Επαγγελματικά από την αρχή το ξεκίνησε ή κάποια στιγμή λες το κάνω. Δεν το κάνω. 10 χρόνια το κάνω. Αλήθεια τώρα. Ναι. Απλά Ελλάδα όχι, δεν το ξέρουν. Α, είχες ξένο κανάλι. Ναι, ναι. Α, μεγάλο, εκατομμύρια. Εκατομμύρια views. 600 κάτι χιλιάδες. Εντάξει, δεν. Α, ναι, και δεν μιλούσε εκείνο. Ίσως από αυτό που δεν μιλούσε, έτσι. Ίσως στο κανάλι εκείνο μιλούσε ή μιλούσε αγγλικά. Ρώσικα. Ρώσικα. Ξέρω ρώσικα, ναι. Νταβάριτς. Νταβόλ κομεράτ. Πριβέτ πακά. Μαθαίνεις, είδες. Ντόμπρο γιούτρο. Insider, κάτι πληροφορίες που μαθαίνεις. Ναι. Δεν δική μας τα ξέρουμε. Αλήθεια. Θα σε κάνω expose. Είναι multilingua. Θα πονέσει. Γιατί ρε φίλε, είναι τεράστια αγορά η ρώσική. Είναι οι άνθρωποι και άλλες ανθρωπίες. Γκαράζ 54. Ό,τι θες κάνεις ο άνθρωπος. Η επιθυμία μου είναι να φέρουμε στην Ελλάδα τα τηλεκατευθυνόμενα, κατασκευές εκεί, μικροτουρμπίνες,
τετράχρονο κινητήρες μικροί, τέτοια πράγματα. Εγώ ήθελα να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτά εδώ πέρα, αλλά δεν προλαβαίνω επειδή μου One Man Show στο κανάλι. Θα σου δείξω τώρα behind the scenes, θα δεις κάτι κατασκευές. Behind the scenes, από εκεί πίσω θα είναι. Ναι, κάτι κομπρεσεράκια μικρά. Τι θα γίνει με το έχετε τρυπήσει τον καράσμα εδώ πέρα. Απίστευτο. Φεύγουμε σε δύο λεπτά. Τι άλλο θα ρωτήσω. Α, το έκανες οπότε ήσουν από εκεί και έκανες στην Ελλάδα, το ελληνικό τώρα. Ναι. Ναι. Το ξέσαμε, δεν είχε δουλειά ο μπρο. Και λέω, θες να ξεκινήσουμε μαζί κάτι έτσι απλά, τελείωσε για πλάκα. Και ξεκίνησε με πλάκα. Μια χαρά. Φέτος έτσι όλα. Ερμαξί, monetizing στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο κάτω από τη Ρωσία. Όχι, όχι. Αλήθεια. Καλά τώρα η Ρωσία με τα τέτοια τη κόψα. Δεν σκέφτο να κάνω γερμανικό. Σπρέχτ του Deutsch. Arbeit, arbeit, schnell, schnell. Arbeit, schnell, schnell. Δουλειά, γρήγορα, γρήγορα. Αυτό. Ich spreche Deutsch, aber nicht so gut. Εντάξει. Αγγλικά, ρε. Εγώ έκανα το αγγλικό και μετά έγινε κάποιε ανακατατάξει εδώ πέρα. Ξεκίνησε δυνατά, έχει φτάσει ήδη του 15-10 χιλιάδε θυμά. Και δεν προλαβαίνω να βγάλω βίντεο. Και έχω το content, δηλαδή τα αμάξια τα έχω. Το θέμα είναι ποιο. Η δουλειά σου πρέπει να μεταμοντάσει και να φτάσει να σου πει κάποιο άλλο. Το ξέρω, αλλά είναι πολλά τα τεχνικά θέματα και εσύ το καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν μιλάμε για το control freak που δεν είμαι. Δηλαδή, εγώ άμα δω κάποιον που μπορεί να κάνει αυτό που θέλω, του το πατάω τον μπαλάκι, πάρτο. Είναι ότι σηκώνω κάθε μέρα βίντεο. Υπάρχει τρελή ροή. Θα πρέπει να είναι υπάλληλο το παιδί και να είναι δίπλα μου συνέχεια, να βοηθάει στο γύρισμα. Γι' αυτό και έψαξα τώρα με κάποια προγράμματα που έχει ο ΑΕΔ και τα σχετικά άτομο, αλλά και εκεί έπεσα σαν διέξοδο. Δηλαδή, οι περισσότεροι ή δεν είχαν την κάρτα ενέργεια που χρειάζεται, ή ξέρω εγώ, ήμουνα με στείλανε πολλά παιδιά, είμαι στην Κρήτη. Ενώ να σε κάνω τι. Δηλαδή, να σηκώνω τώρα 100 γίγκα βίντεο. Ναι, να τα κατεβάζει με τη ροή που έχω δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να βρω ένα καλό συνεργάτη και να μπορεί να με ξεφορτώσει από αυτό το μοντάζ. Ακούτε, εκεί εσείς. Ναι. Βιογραφικά στείλτε στο Κουτσί Μαρία. Κουτσί Μαρία διαχού. gmail.com. Ναι, αυτά. Πάμε να μετρηθούμε. Πάμε να τι μετρήσουμε. Κάτσε, τελευταία ερώτηση, κάτι να σκεφτώ. Άμα φύγαμε, πάει. Να σπάμε το Κιούρσκ στο υποβρύχιο. Τέτοια, αυτό εδώ. Α, το μετρήσουμε αύριο. Χωρίς σαλόνι. Σήμερα θα μπει το σαλόνι. Άμα μπει το σαλόνι, ναι. Και είναι τουρμπάκι, δεν είναι. Το είδα αυτό. Είναι σχεδόν 200 άλογα. Το είδα αυτό, αλλά τουρμπίνα τι κάνει, τη ζύγη, τι κάνει το μοντέρ. Ναι, μια χαρά, ζύγη βασιλεύει, σούζες κάνει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θα πάθει ζημιά και με την. Θα κάνουμε challenge. Θα τραβήξει από μέσα με τη μεγάλη την κάμερα. Γιατί θα σε βάλω πίσω να κάτσει στη γωνία, θα έχει χώρο. Θα τραβήξει με τη μεγάλη την κάμερα και χωρίς τον γκίμπαλ. Και θα μου πεις άμα θα βγει το βίντεο ολόισιο. Η ανάρτηση που έχει δεν παίζει. Το αμάξι δεν μπαίνει. Αυτό χρησιμοποιούσαν στο BBC στου υπόδρομου που τρέχαν γύρω-γύρω. Που είχαν αμάξι και πάνω κάμερα στη μένη τη μεγάλη του BBC. Χρησιμοποιούσαν τέτοια αμάξια και ακόμα χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόπερση. Τα αλλάξανε. Και βάλανε ψηφιακές με stabilization. Πάνω σε αυτό. Ήταν πίσω η κάμερα όρθιο και έχει τέτοιο σύστημα. Αυτό είναι που ο πίσω αριστερά τροχός ενώνεται με τον μπροστά δεξιά. Όχι, απλά μπορεί να βγάλει μια ρόδα και να πας με τρεις ρόδες. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι υδροπνευματικό. Μπορώ να το σηκώσω σχεδόν μέχρι το τέτοιο ναι, σηκώνει. Ναι, το ξέρω. Ναι. Και είναι, σου λέω, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναδεί. Ούτε εγώ περίμενα και πίστευα. Με λέγανε. Και όταν το πήρα και θέμα ανάρτηση δεν δούλευε σωστά, οπότε δεν ήταν τόσο καλό. Έλεγα εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και άλλαξα όλη την ανάρτηση από Γαλλία, όλα τα εξαρτήματα, βάση στο αμάξι τα πάντα όλα. Και είναι κάτι πρωτόγνωρο, θα πάρει ζημιά. Δεν πάει να έχει χαντάκια, το αμάξι θα πάρει κλίση. Ήταν αυτό το πράγμα. Θα περνά έτσι από πάνω. Οπότε θα κάνουμε ένα τσαλεντζάκι αύριο. Θα μετρήσουμε challenge. Special. Ναι, λοιπόν. Ωραία, σα ευχαριστούμε που ήρθατε. Φιλιά. Τίποτα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο Πανιδίν. Σίγουρα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Φιλιά. A few moments later. Λοιπόν, μεγάλη μέρα. Από εδώ έχουμε το αλφάδι και από εδώ έχουμε το car track. Ελάτε, με το δεξί. Τζόνι! Εδώ έχουμε το Σίφι μια ζωή, με κάτι γαργαλάει σε μπέμπα. Σύφη, έχουμε την μετρήσουμε. Πόσο την έχεις. Σε 9-5 είσαι σήμερα. Φαντάσου πόσο καιρό έχεις να με δεις. Που δεν ξέρεις ότι έχω αλλάξει εξοπλισμό. Έχω αλλάξει εξοπλισμό. Πόσο καιρό έχεις να έρθει να κάνεις βίντεο θα λες. Άσε τον πρόλογο σε μένα. Αφού ντρέπομαι να έρθω, δεν έχω κάτι να πατήσω. Τώρα που θα φτιάξω το ΜΚ3, αλούπα και το δίνω. Είμαι Cobra Kai. Λοιπόν. Θα δώσει μέτρα, ρε. Κάτσε να έρθω από εδώ που είναι το φως. Δεν μπορούμε. Γιατί?
Γιατί το είχα δώσει στο Σίδη να κάνει τέτοια. Και τι το έκανε. Και τώρα έχουμε πειράξει λίγο το χρώμα και δεν δουλεύει στο αμάξι, οπότε δεν μπορούμε να δούμε. Ξαναφορτώ στο προηγούμενο αρχείο. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Τώρα μου το πει και εμένα, λέω εντάξει. Και εγώ λέω θα. Ξέρει τώρα τι, δεν θέλει να δώσει μέτρα σε όλη την Ελλάδα. Όχι, αλήθεια, σου λέει. Κατεβάστε την πίεση, ρε. Μην προλάβω να πω στο λέξο, αλήθεια. Κατέβαστε την υποπίεση. Στο ατμοσφαιρικό. Στο ατμοσφαιρικό, ρίξτε την υποπίεση. Τι λέω εγώ τα μόλι. Ρε, ο Τρακατέρης με το Σύφη, δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό, ναι. Άμα έχεις το μέλι μπροστά σου, τρώω συνέχεια, δεν μπορείς, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Όταν έχεις το Σύφη εδώ, τρώω συνέχεια. Πειραματίζεσαι. Του τρώω συνέχεια το Σύφη, το μαγκώνω. Διάσεις από το 3. Έχει χάσει από τίποτα. Σύφη, γιατί έχεις μονομάτιλα πίσω. Για αυτό στο χέρι. Μεξικάνικο έφαγε εσύ. Και επιστρέφει με μονομάτιλα μέσα για κάποιο λόγο. Ο Γρηγόρης γιατί! Καλά ρε τώρα, συγγνώμη, ήθελα να κάνει μέτρηση. Ναι. Έλα, Σύφη, προλαβαίνεις 10 λεπτάκια. Άμα θέλει ο Σύφη να το φορτώσει και να πάει να το κάνει μετρήσεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πάω κι εγώ. Σύφη, μπορούμε να το φορτώσουμε το παλιό το τέτοιο. Τι το δώσατε ρε παιδιά. Κόψε 30 μοίρες που το δώσετε παραπάνω. 30. Μαμά δουλεύει 27, τώρα δουλεύει 65. Είναι τώρα, άμα πάρει κάτι και το. Είναι φρέσκο, ρε. Το πήραμε δηλαδή τώρα. Τώρα. Καινούριο, τώρα το πήρα το εργοστάσιο, τώρα βγήκε. Μόλις βγήκε το αμάξι. Φαίνεται εξάλλου. Τι είπε. Τι είπε. Είναι δυνατόν σε δείξω χρόνο από το αυτοκίνητο, λέει πας καλά. Αυτό είπα, άρα δεν θα δώσετε μέτρα, αυτό είπα. Εγώ το κατάλαβα. Και το πρώτο πράγμα που ήρθα. Το πρώτο πράγμα που ήρθα να πω. Πάμε το λέξο. Το πρώτο πράγμα που ήρθα να πω ήταν. Θα δώσεις μέτρα σε όλη την Ελλάδα. Σε δεν σε αφήνω προγραμματιστή σου. Δεν του το είπα κάνει για να το φέρω κλειστά. Το ξέρω. Έλα, βγάλε την πόρσα του τέτοιου. Του Μίτσου, τη βγάζω άνετα. Το Lexus. Πού είναι το Lexus. Είναι πίσω, άνετα. Εκείνο μπορούμε άνετα. 200 πόσα άλογα είναι. Δεν είναι τουρμπάτο. Όχι αυτό. Δεν είναι. Το Σύφη το παλιό. Τώρα δεν το έχει. Το βγάλω το μοτό, το βάζει στο άλλο. Αυτό. Αλλά ξεκολλιές κάνει γι' αυτό. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Α, να έχει το Seat, ρε. Τετρακίνητο είναι ή όχι. Ναι, ναι, είναι ωραίο. Το Seat. Κάνει δουλειά. Τώρα μας βγουν και 4K. Δείτε εδώ. Τα σπυράκια. Α, δεν έχει πιάκι. Και ο καλό είναι. Ρητίδες, είχε μία εδώ, είχε έκφραση. Μετά που σε γνώρισα, έκανα πολλές. Ναι. Γι' αυτό έφυγα να ξανανιώσεις λίγο. Άσπρισες κι άλλο. Τι σε κάνει η γυναίκα στο σπίτι, ρε μαλάκα. Είναι που δεν σε βλέπω. Τα βλέπει η γυναίκα στο βίντεο. Που δεν βλεπόμαστε άλλο. Έφυγα εγώ και άσπρισες. Πήρα χόντα και αγχώθηκα και άσπρισες. Είδες. Αυτό. Από εκεί είναι το πρόβλημα. Πόπο μαλάκα, θα αρχίσω να δουλεύω τώρα. Κοτ, κοτ, όλη στην Ελλάδα. Κοτ. Δεν δίνει χρόνο. Κοτ, κοτ, κοτ. Βάζουμε ρε μαλάκα στο κότρε τράξη που έχουμε 2000 και δεν έρχεσαι να πατήσουμε. Τώρα θα βγει το 2000. Τώρα θα βγει το 2000. Το ΜΚΑ 3 θέλω να σου φέρω και δεν έχει back και δεν βρίσκω back. Πήρα κινέζικα δεύτερα. Είναι πολλές. Δεν είναι δικαιολογίες, το έχω δει όλη η Ελλάδα το ότι είναι έχει. Πολλές. Έχω το βίντεο από το παιδί με τα back και μου λέει ρε φίλε τα 3 δεν τα διαβάζει καν το μηχάνημα. Το ένα ανοίγει και έτσι και τα άλλα δύο δουλεύουν. Κλείεται 15 ευρώ back το ένα. Δεν έχει σημα... Μα μόνο αυτά υπάρχουν και αυτό μου είπε. Όλα πια κινέζικα τα βγάζουν άμα θες να πάρει παλιά. Δεν βρίσκει κάτι καινούριο. Ωραία, γιατί κουβάλλει τα παιδιά τώρα με την Πελοπόννησο από την Αθήνα για. Τζάμπα. Καταρχήν θα είναι μόνοι του πρωτών για σένα. Τόσα μάξι του. Δεν ήρθα για μένα. 20 άτομα με τι χθε, 20 παιδιά. Ωραία, άντε βγάλει το λέξο, άντε. Πίσω το λέξο. Τι να βγάλει το λέξο, μαλάκα. Τώρα αλήθεια. Ρε, εδώ μετρήσανε 100 άλογα μάξι, 120 τώρα. Το βγάλα, πάρ το MG να μετρήσω. Πάρ το MG. Πιο γρήγορο το MG. Πολίτε όπω είναι, επιπλωμένο. Με χιλιάδες. Τι έγινε, όλα τα έχει βγάλει, πολίτε. Τι κοιτάς, τι άλλο έχεις. Ναι, αλήθεια. Τα παιδιά διαλέξουν. Τι τρως ρε, κράκα κρούκα. Ό,τι βρει. Ξέρεις, καλύμπρα. Καλύμπρα. Καλύμπρα, καλυμπράτο. Καλύμπρα. Καλύμπρα, καλυμπράτο. Λοιπόν. Λοιπόν. Lexus ή MG. Ταϊπάρ. Ταϊπάρ. Τι Lexus ρε μάστα. Το Lexus, έχει ένα Lexus 220 άλογα. Το SUV λες. Όχι ρε, το... LS300, πώς λέγεται. Α, οκ. Ξέρω εγώ. Δεν χάνουμε κάτι. Δεν έχουμε κρύβει. Εδώ που ήρθαμε έτσι και αλλιώς, κάτι να κάνουμε. Έλα! Βάλε το Lexus, μπρος. Θέλεις να πάρω το Porsche Μίτσου. Το Porsche. Το Porsche. Εύκολο είναι. Το Porsche τι είναι. Τι, ποιο είναι. 2.700. Άλογα. Το σφαιρικό ή το. Ο άλλος ψόβηξε, θα πάμε για κόντρα λέει. Πώς τον έχεις κάνει στα μούτρα σου ρε μάλακα το Μίτσο. Ποιο ψυγείο ρε.
Τι μαλάκες είστε. Ο Μίτσος ήταν καλό παιδί. Ναι, σοβαρός άνθρωπος. Την Παρθενιά. Τώρα όποτε έρχεται και βλέπει άνθρωπο εδώ, όποτε βλέπει άνθρωπο εδώ, πάμε για πάτημα λέει, πάμε για κοντρά. Λοιπόν. Πορσάκι πρώτο. Πάμε το Πόρσε. Λέξους πρώτα, ποιο θέλετε. Λέξους. Ποιο να φέρω, το Λέξους πρώτα. Πάρ' το Πόρσε πρώτα. Ρε. Έλα, Πόρσε πρώτα, φύγετε τώρα που είναι... Δεν πειράζει, έξτρα βάρος. Ναι, το κάμεραμάν. Όχι, αυτός. Κάμερα και το μετρητή. Με διπλό μετράτε. Ναι. Κάποιος να μπήκε κάποιος. Όπου θέλετε, ρε. Ρε, εσύ τι ωραίο καντράν αυτό. Τώρα το είδα που είναι έτσι εδώ πέρα. Ναι, ρε. Έβαλε και το χάρτο που το βάρει ο μαλάκας. Ναι. Το ποιο είναι αυτό. Πόσα άλογα. 2-36, 2-36, 2-36. Πού το μοτέρ. Σκορδέψανε μαλάκα, χωρίς μοτέρ το δώσανε. Πάω τζουρ. Είναι συμπιεσάτο. Έχει καιρό, ναι καλά. Συμπιεσάτο. Έχει καιρό να πάρει δώσα. Έτσι κάνω τα Porsche, ρε. Ναι, όντως. Τι είναι, Honda. Αυτόματα κιόλας, ε. Θάρρος. Εκεί, καλά είσαι. Εκεί. Oh yeah. Car track performance by John Tracatellis. Εδώ, γιατί είμαι εσύ. Λοιπόν, πάρτε τα πλάνα σας. Έχουμε βλαβλά, θα έχουμε βλαβλά. Και... Βασικά στόκ είναι, δεν έχουν κάτι. Εξής το βλαβλά. Α, δε. Πες και δύο κουβέντες για το στόκ αμάξου. Ποιο, αυτό. Ναι. Αυτό είναι μαλάκα τέλος. Έλα, πάρ' το interview. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Αυτό ήταν για σήμερα, θα τα πούμε ξανά. Πάω να πάρω την κόρη μου γιατί έχει αργήσει. Α, στο σχολείο σε βοηθό. Ναι, ναι. Σπάς τα ρολόγια. Και εδώ θα βάλω... Σπάω τα ρολόγια, τριαντάφυλλα. Ένα μάξι, είχες και κοτεύεις να πεις χρόνο στον Ελλάδα. Τα νευριάσπαν. Κοτ. Δεν χρειάζεται να δείξουμε χρόνους. Κοτ. Αυτοί που ξέρουν. Εντάξει. Εμείς δεν μιλάμε με χρόνους, μιλάμε με πράξεις, Κανιόγλου. Τώρα δεν θα έρθει το μη καπατήρα, το φτιάξω το καμένο.